Καλά το είπες. Κάτι να σηκωθώ λίγο εγώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στην κουζίνα με τα παιδιά, με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς θα φτιάξουμε. Εδώ βλέπουμε πανέμορφα πράγματα. Αν και λείπουν λιγά, γιατί κάποιος έχει τσιμπήσει από εκεί. Η Μαρία Αντωνά. Η Μαρία Αντωνά, ας το πούμε καθαρά. Έχουν αδειάσει τα πιάτα, είναι μισά αυτή τη στιγμή εξαιτίας της. Ωραία. Τι φτιάχνουμε, κοτόπουλο φαγίτας, ναι. Μια μεξικάνικη συνταγή. Με γραβιέρα, με σάλτσα από γραβιέρα Νάξου. Υπέροχα. Η ιδέα βγήκε ότι τώρα έχουμε κάνει ένα μαγαζί στην Άξο που λέγεται Μακάο. Και προσπαθούμε να ενώσουμε. Στην Άξο, πού είναι, σε ποιο μέρος. Στον Άγιο Προκόπιο. Τέλεια. Και προσπαθούμε να ενώσουμε λατινοαμερικάνικη γεύση με κάτι ένα αξιώτικο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά, να δούμε τι βάζουμε μέσα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, για τα υλικά θα χρειαζόμαστε. Είναι για 4 άτομα. 1 κιλό κοτόπουλο στήθος σε λωρίδες. 3 πιπεριές πολύχρωμες, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, ό,τι θέλετε. 2 κρεμμύδια. 1 κουταλιά σούπας φελτέ. 1 πρέζα ζάχαρη. Χαίρομαι που τα διαβάζεις, νομίζω ότι τα ξέρεις. 1 κουταλάκι του γλυκού κρεμμύδι σε σκόνη. 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη. 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα. 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινου, τσίλι σε σκόνη προαιρετικά, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, για την σάλτσα γραβιέρα θα χρειαστούμε 250 ml κρέμα γάλακτος, 250 ml γραβιέρα ενάξω τριμμένη και 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, μόνο και μόνο για το χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και κάτι άλλο, ξέρεις την συνταγή. Να πω κάτι. Ναι. Γελάμε. Γελάμε γιατί παλεύει. Όχι, να σας πω, τώρα το κατάλαβα. Εγώ έχω μοιοπία. Έχει αυξηθεί μάλλον η μοιοπία μου γιατί δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματα λίγο πιο τώρα είσαι με φακούς και δεν βλέπεις. Γενικά έχω αυξηθεί μοιοπία, αλλά λογικά πάω πήγε 8 τώρα. Πήγε 8. Όταν βρήκε. Όταν σε βρήκε, ξεστραβώθηκε. Όχι, μάλλον ήταν καλά. Ήταν καλά μετά. Ναι. Ωραία, πάμε λίγο να μαγειρεύσουμε. Ωραία. Κάτσε από εδώ. Ναι, ναι. Μην είμαστε στο κουζάντο, κατάλαβα. Για να βλέπουμε εμείς. Καλά, καλά. Αλλά καλά, άρχισε λίγο ακόμα να την πάρει. Πανεύκολη συνταγή. Κόβουμε το κοτόπουλο λωρίδες. Ρίχνουμε όλα τα μπαχαρικά μέσα. Όλα. Ζάχαρη, πελτέ, οτιδήποτε θέλουμε. Όχι ό,τι θέλουμε. Η ζάχαρη έβαλες μαύρη. Μαύρη ζάχαρη και δεν βρήκα άλλη να σου πω την αλήθεια. Όχι, άρα δεν προτιμάμε κάτι περισσότερο ενώ δεν αλλάζει η γεύση. Λίγο ελαιόλαδο. Γιατί θα το σουτάρουμε. Και το τσίλι που σου θέλει προορισμικά, άμα θέλει λίγο να είναι καυτερό ή όχι. Έχουμε και τσίλι. Καυτερό, ρίχνουμε λιγάκι, εδώ φαντάζομαι σας αρέσει, ανακατεύουμε το κοτόπουλο. Είχαμε χθες με την Αντιγόνη, το κοτόπουλο πρέπει να το πλύνουμε. Όχι. Συγγνώμη, παιδιά που έκανα τόσο χαζή ερώτηση. Όχι, δεν έκανες. Της είπα φυσικά και πρέπει να το πλύνεις και μου είπε, όχι δεν το πλύνα και της λέω, ωραία θα πεθάνουμε. Αν φτάσει σε σημείο το κοτόπουλο να μυρίζει, ναι, το πετάς. Καλά, εντάξει, προφανώς. Δεν το πλύνεις, το πετάς. Ωραία. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο, το μαριναρούμε. Δεν χρειάζεται να μείνει και πολλή ώρα. Το βάζουμε σε ένα τηγανάκι. Στο άνοιξα γιατί άμα περίμενα εσένα θα τελειώναμε αύριο. Oh. Σε μια μέτρια θερμοκρασία το βάζουμε. Το βάλα στο 9, εγώ να ξέρεις. Όταν λέμε μέτρια, εννοούμε το 2 περίπου δηλαδή. Το 7. Το 2 στα 3. Το 7, 6-7, ανάλογα τη φωτιά. Δεν μαγειρεύεις, καθόλου. Φαίνεται. Και το αφήνουμε να ψηθεί σιγά σιγά. Θα πάρει χρωματάκι, θα μυρίσει το σπίτι. Τέλεια είμαστε. Ωραία. Και ανάβουμε τι, Μαρία. Λοιπόν. Δεν με ειδοποιήσω ότι είμαι εγώ. Βάζουμε μία κατσαρολίτσα και βάζουμε μέσα τα 250 ml κρέμα γάλακτος που έχουμε πει. Αφήνουμε να πάρει μία βράση, σε λίγο, σε λεπτά θα έχει πάρει, και μόλις πάρει μία βράση προσθέτουμε μέσα την γραβιέρα Νάξου. Εγώ θα προσθέσω κουρκουμά μόνο και μόνο να θυμίζει το τσένταρ, το γνωστό τυρί που αρέσει σε όλους η σάλτσα τσένταρ. Παίρνουμε ένα φουέρ. Ναι, Δημήτρη, μου μπαίνει μπροστά μου, δεν γίνεται έτσι. Όχι. Να μάθεις να μην κάνεις σαμποτάζ. Θα ήθελα να έρθω ένα βράδυ να φάω σπίτι σας, αλήθεια. Αλλά να μαγειρεύετε live μπροστά μας. Όχι, να μαγειρεύετε μπροστά μας κιόλας. Ωραία. Μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος και μέχρι να μαγειρευτεί το κοτόπουλο, εγώ θα σας δείξω το αβοκάντο. Ναι. Κάνα συγγνώμη τώρα, δεν με πεις να έρθω από εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ένα αβοκάντο. Η Μπέτη μας βλέπει, το βλέπει. Ναι, εννοείται και μας βλέπει. Νομίζω ότι ήδη θα κλαίει. Θα δούμε αν έχει καταλάβει. Ναι. Αν είναι όριμο, το πατάμε λιγάκι να δούμε. Πιέζουμε και λίγο αυτό. Να πω και ένα άλλο. Είναι όριμο. Να πω και ένα άλλο τύπο που είδα στο TikTok. Να πω. Αυτό εδώ πέρα, όταν βλέπει το κουκουτσάκι και είναι βαθιά μέσα, σημαίνει ότι είναι όριμο. Όταν είναι λίγο πιο έξω, σημαίνει ότι είναι άγουρο. Α, μαθαίνουμε στο. Εμείς λοιπόν θέλουμε. Δεν το θέλουμε να είναι άγουρο, σωστά. Όχι, όχι. Είναι ένα φρούτο που περιμένει να γίνει, να γίνει, να γίνει και ξαφνικά απλά το ανοίγει και είναι σάπιο. Εμείς, surprise, έκπληξη θα είναι έτσι. Μάθε και το αβοκάντο. Κόβουμε το αβοκάντο στη μέση. Ναι. Είναι πολύ το ανοίγουμε και με μεγάλη μα έκπληξη είναι φανταστικό. Για να βγάλουμε το κουκούτσι, με προσοχή, μην κοπείτε. Κάνουμε αυτό. Α.
Έχουμε ακόμα ένα να το κάνεις, γιατί δεν το είδαμε, ε? Ακόμα ένα να το κάνεις. Έχουμε, δεν έχουμε. Θα δούμε, θα το πετύχεις πάλι έτσι. Ωραία, παίρνουμε το κουταλάκι. Δεν μπορεί, παιδί μου, δεν μπορεί. Μαρία, μου το βλέπεις. Πόσο το ζηλεύω τώρα αυτό. Ρε, είναι περίπου απόλυτο. 75 γραμμάρια με 80, να ξέρετε, συνήθως ένα μισό αβοκάντο. Γυρίζουμε το αβοκάντο. Εάν έχουμε ξεχάσει κάτι, το κόβουμε. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Να το μια χαρά. Καλά είμαστε εκεί. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν... Κόβουμε το αβοκάντο και τα αφήνουμε στην άκρη. Εάν θέλουμε να το συντηρήσουμε για λιγάκι, εάν θέλουμε να κάνουμε το φαγητό, να καλέσουμε φίλους, θα στύψουμε λίγο lime. Και το lime το συντηρεί. Ναι. Έλα. Όχι το αλάτι. Το αλάτι το μαυρίζει, αντιθέτως. Αλήθεια. Ναι. Ναι, το αλάτι το μαυρίζει. Βάζουμε λίγο lime, τα αφήνουμε στο ψυγείο. Λεμόνι, έτσι. Ναι. Lime, ό,τι έχουμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μου. Είναι η πιο εύκολη σάλτσα γραβιέρας που μπορείτε να κάνετε ποτέ. Έχει μόνο 3 υλικά και το ένα, να φανταστείτε, είναι προαιρετικό. Θέλει μόνο τυρί και κρέμα γάλακτος. Τίποτα άλλο. Οπότε, τώρα που έχει πάρει μία βράση η κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε τη γραβιέρα μας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Μπορείτε να βάλετε κεφαλοτυρί ή αρσενικό νάξο, το οποίο είναι πιο αλμυρό και είναι πιο ωραίο. Ή κάτι γραβιέρες με πιπέρια που έχουν βγει ή με τρούφα. Και μετά προσθέτουμε τον κουρκουμά μας. Γιατί? Και πήρε το χρώμα. Τον κουρκουμά του προσθέτουμε γιατί θέλουμε λίγο να θυμίζει το τσένταρ, η γνωστή σος τσένταρ που είναι κίτρινη. Τέλειο. Οπότε βλέπετε ότι έχει δέσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μία σάλτσα έχει δέσει, παιδιά, όταν κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα και ξεκολλάει το τείχωμα. Το αφήνουμε έξω. Αυτό μπορούμε να το σερβίρουμε τώρα όπως είναι κατευθείαν, όπως και θα σας το κάνω για να δείτε πόσο ωραία θα δέσει μαζί με τα τάκο, μπουρίτος, ό,τι θέλετε. Οπό, παιδιά, φέρουμε εδώ και περιχύουμε. Περιχύνουμε. Δημήτρη, το είπα μόνο και μόνο να δω με προσέχεις. Έτοιμα πόλεμη, Μαρία, για όλα. Την αγαπώ πολύ, φίλοι μου. Και ανημόλογη, έτσι φαντάζομαι. Λοιπόν, καλύτερη άμυνα επίθεση, παιδιά. Ένα λεπτάκι ακόμα. Μπορούμε αυτή να τη συντηρήσουμε στο ψυγείο. Αυτή θα δέσει η σάλτσα μας. Άμα θέλουμε να τη ξαναζεστάνουμε, απλά προσθέτουμε λίγο νεράκι ή λίγο κρέμα γάλακτος. Και είναι λες και την κάναμε εκείνη τη στιγμή. Με πολύ προσοχή, σε μια σιγανή θερμοκρασία, γιατί θα μας κολλήσει. Λίγο νεράκι, έτσι. Αν θέλουμε να το σερβίρουμε τώρα, είναι τέλεια. Εμένα δεν μου έχει κολλήσει ποτέ, δεν ξέρω εσένα. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε και με το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, από ό,τι φαίνεται, θέλει λίγο ακόμη ώρα, γιατί... Ωραία, ναι. Δεν μας νοιάζει, γιατί έχουμε το έτοιμο. Αυτό θα πάει κάπου εδώ, θα το μαγειρέψουμε μετά. Έστω ότι έχουμε το έτοιμο. Ναι. Και εδώ σας δίνουμε διάφορες επιλογές. Να πάρουμε μικρές τορτίγες, μεγάλες τορτίγες, καλαμπόκι, γιαούρτι. Έχουμε κάνει ένα ρύζι πάλι με κουρκουμά και λίγο τσίλι μέσα. Μπορούμε και να βάλετε ό,τι θέλετε. Εμείς σας λέμε δύο πράγματα, κοτόπουλο, γραβιέρα νάξου και ό,τι λαχανικό θέλετε. Δηλαδή, έχουμε πάρει τις τορτίγες μικρές. Να ρωτήσω κάτι, με κοροϊδέψετε. Μπορούμε να βάλουμε και κρόκο κοζάνης για να πάρετε το χρώμα. Ναι. Okay. Αλλά είναι πιο ακριβό. Θέμα κόστους. Ναι, εννοείται. Επίσης, Δημήτρη, αντί για τορτίγια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αραβική. Θα μου πεις, δεν θα είναι φαχύτητα. Μπορούμε, αλλά... εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί σπάει πολύ εύκολα. Σωστό. Κάτι άλλο που ξεχάσαμε βασικά. Ναι. Γιατί να βάλουμε τις πυριές για τα κρεμμύδια, αλλά δεν στο είπα, γιατί είναι δικό σου κομμάτι. Ναι, και κοτόπουλο το έχεις να σου πω, αυτά θα κάνει συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έστω ότι το κοτόπουλο. Ήρωας, ήρωα. Έχουμε χωρίσει τις δουλειές. Είπαμε, εγώ θα πω τα υλικά και θα κάνω τη σάλτσα. Δημήτρης, ανορεύει το κοτόπουλο. Πόσο ωραίο αυτό μου να υπάρχει ανταγωνισμός στην κουζίνα. Πόσο ερωτικό στοιχείο αυτό. Πολλάει, παιδιά. Τι μυρίζει έτσι ωραία, η πάπρικα. Το κίνινο, η πάπρικα, το σκόρδο, το κρεμμύδι. Γενικά, όταν σοτάρονται τα παχαρικά και βγαίνουν τα ελαιά τους, μυρίζει πιο έντονα από ότι όταν θα τα βάζουμε σε μια μαρινάδα μόνη. Πολύ ωραία. Το κοτόπουλο έχει μισομαγειρευτεί. Ναι. Ρίχνουμε τις πιπεριές, μαγειρεύουμε 2-3-4 λεπτά. Κανονικά θέλαμε να έχει μαγειρευτεί καλά το κοτόπουλο και μετά να τα ρίξουμε αυτά στα τελευταία στιγμή. 90%. Τώρα 90%. Το σπίτι, ωραία. Μαγειρέψτε το, κάψτε το. Δεν και πειράζει. Πόση ώρα τα αφήνουμε μέσα αυτά να τσιγαρίσουμε. Έτσι όπως είναι τώρα, φαντάζομαι θέλει άλλα 6-7 λεπτά σε αυτή τη φωτιά. Το βλέπεις μόλις λιγάκι. Ναι, ναι, εγώ το βλέπω. Όταν πάρουμε το κοτοπουλάκι και μέσα είναι λευκό. Είναι μια χαρά. Αλλά και ζουμερό ταυτόχρονα. Δεν είναι το θέμα να πτήσουμε ένα κοτόπουλο και να το κάνουμε στεγνό. Σωστά. Έχει δίκιο. Να σα πω. Έχει δίκιο. Θα τα μοιράσουμε. Να πείτε από εκεί. Θα κάτσουμε λίγο έτσι. Δεν θα πάρει και ζουμάκια από όλα αυτά. Θα πάρει ζουμάκια τις πιπεριές, γιατί θα βγάλουν την υγρασία τους και τα κρεμμύδια.
λιγάκι ακόμα και είναι έτοιμο. Τέλεια. Και τώρα εσείς θα διαλέξετε τι από όλα αυτά θέλετε. Λίγο από όλα. Θα τα βάλουμε και θα φάμε. Και αυτό θα κάνουμε τώρα, παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Περάσαμε ευχάριστα. Είστε υπέροχοι. Παντρευτείτε, δεν παντρευτείτε. Πέρα από την πλάκα που κάναμε, να παραμείνετε έτσι με αυτό το χαμόγελο και να πειράζετε στον άλλο. Έτσι στο γάμο. Τα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας. Να σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10 παρα 10. Όπου ποιος θα είναι πρωινιάτικα. Εμείς! Καλό μεσημέρι, γεια σας. Να είστε καλά.